Η Ιωάννα Μαλέσκου δηλώνει στο OK, έχω ανοίξει καινούργια φτερά, τη βλέπω στο εξώφυλλο, ντυμένη στα λευκά, πανέμορφη και απαστράπτουσα. Λοιπόν, έχει κάνει ο Μιχάλης Ροδόπουλος μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πάμε να δούμε λίγο τι είπε και ποια είναι τα σημεία έτσι που νομίζω θα ανοίξουν την κουβέντα. Και μια αποκάλυψη μετά. Και μια αποκάλυψη, έτσι. Γιατί έγινε το πρώτο ραντεβού με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Βεβαίως. Άιντε να δούμε. Υπήρξε σημενεγάκι της Κρήτης στους τίτλους των δημοσιευμάτων που ήθελα να σε συστήσουν ως παρουσιάστρια του Κρήτη TV ενός επαρχιακού καναλιού. Σε ενόχλησε αυτός ο χαρακτηρισμός? Ήτανε ρήμην μου, απριόρι και όχι για πάντα. Ψιλογελούσα και έλεγα άστο, θα περάσει. Ποτέ δεν αισθανόμουν ότι ήταν κάτι κολακευτικό για μένα, αν και το παρουσίαζαν έτσι. Δεν έχω σηκώσει ποτέ τηλέφωνο να πω τι γράψατε ή γράψτε κάτι για μένα. Όμως δεν ήθελα ποτέ στη ζωή μου να με θυμούνται ή να με ταυτίσουν με κάποια που θυμίζει ή αντιγράφει ένα άλλο πρόσωπο. Το θεωρώ αποτυχία. Όταν διάβαζα τέτοιους τίτλους να με συγκρίνουν, δεν απαντούσα. Δεν ήθελα να προφέρω το όνομά της με όλο το σεβασμό. Γιατί να απαντήσω? Σκεφτόμουν καμιά φορά και να χρησιμοποιήσω το όνομα της Ελένης Μενεγάκη. Όταν όμως βλέπεις ότι όλο αυτό που δεν ξεκίνησε από σένα, δεν το καλλιέργησες, δεν ενίσχυσες, δεν πάτησες σε αυτό, χρησιμοποιείται εις βάρος σου και σε λούζει, πρέπει κάποτε να τοποθετηθείς. Και κάπως έτσι βρέθηκες μέσα σε ένα κυκλώνα επιθέσεων, κακόβουλων σχολείων και έντονης κριτικής. Θεωρώ ότι αυτό που λέμε μένει μέσα μας, οπότε δεν μου αρέσει να μιλάω αρνητικά για τους άλλους. Προσπαθώ να εκμεύσω τα θετικά τους στοιχεία. Δεν μπορώ τους ανευλόγου διαπληκτισμούς. Μου αρέσει να είμαι σε περιβάλλοντα υγιή, θα έλεγα κυρίως που διαπνέονται από την καλή προαίρεση. Γενικά στη ζωή μου δεν θέλω τίποτα αρνητικό στον τρόπο που εκφράζομαι. Υπήρξε ωστόσο αιμονή από κάποιους. Και τώρα όπως βλέπω αναθερμαίνεται. Μα δεν κάθομαι κι εγώ στο σπίτι μου. Πολλές φορές έχω βρεθεί στο επίκεντρο αρνητικής κριτικής και μάλιστα επισταμένης από ανθρώπους που λες εντάξει φτάνει πια. Ο Βαγγέλης Περής, για παράδειγμα, είναι ανάμεσα σε αυτούς που αγαπάνε να σε μισούν. Τυχαίνει να μιλάει για μένα με τα χειρότερα λόγια, χωρίς καν να με γνωρίζει. Αφιερώνει συχνά κομμάτι της ενέργειας και της σκέψης του για να τεκμηριώσει την άποψή του ότι δηλαδή είμαι ακατάλληλη για την τηλεόραση, για κάτι σοβαρό τουλάχιστον. Προφανώς θεωρώντας ότι ο ίδιος που με κρίνει είναι κατάλληλος, σοβαρός και επιτυχημένος. Θεωρώ περιττό να απαντάω σε κάθε τι που λέγεται για μένα. Τον ευχαριστώ όμως για τον χρόνο και τη θεά ουσία που καταναλώνει. Νιώθεις ότι έχεις υπάρξει πολύ πιο αυθόρμητη από όσο θα χρειαζόταν τηλεοπτικά? Σε κάποιες στιγμές ναι. Απλά μεγεθύνονται οι στιγμές. Κάνοντας την αυτοκριτική σου, θεωρείς ότι σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρξες εύκολος στόχος, δεν θα άξιζε να απαντήσεις? Ξέρεις τι θα έλεγαν? Να δούμε μέχρι πού θα σπάσει. Ευτυχώς πλέον έχω γίνει πυρήμαχη. Υπάρχουν βασίλισσες στην τηλεόραση? Όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν βασίλισσες στην τηλεόραση. Βέβαια, είναι πάρα πολύ όμορφο να θαυμάζεις έναν άνθρωπο από την πορεία και τη διαδρομή του και να τον επιλέγεις σταθερά. Να τον έχεις ψηλά στα μάτια σου και στην καρδιά σου. Δεν θα ήθελα ποτέ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Το μόνο μου άγχος και τη διαρκή διάθεση να αποδείξω αν αξίζει να έχω ένα στέμμα. Βρίσκεσαι σε μια δημιουργική φάση της διαδρομής σου. Μπροστά σε ένα καινούριο ξεκίνημα. Είμαι σε μια φάση που κάνω restart από πολλές απόψεις. Ξαναγνωρίζω εγώ τον εαυτό μου, άρα ξανασυστήνομαι στον κόσμο και είναι μια πολύ όμορφη συνθήκη. Δεν έχω αλλάξει ως άνθρωπος, η ίδια είμαι. Απλά έχει αλλάξει το πώς βλέπω τα πράγματα, η διάθεση που έχω πλέον και η ενέργεια που δίνω. Σαν να έχω ανοίξει καινούργια φτερά. Αισθάνομαι πεταλούδα στην τοποθεσία Barkingwell. Γέλασα πάρα πολύ. Θυμήθηκα το εκ του Περισσού που έχει μέσα το λογοπαίγνιο με το όνομα του Βαγγέλη Περί. Τώρα ήταν το Περιτά και νόμιζα θα πει και Περίμαχη. Πάντως ήταν πολύ ξεκάθαρη και αρκετά έτσι αποκαλυπτική στο λόγο της Ιωάννα Μαλέσκου. Δεν μάσησε καθόλου ακριβώς, τα έβαλε. Πρέπει να έχει κάνει πολύ NLP από ό,τι καταλαβαίνω, Ποσειδώνα Γιαννόπουλε. Δηλαδή, από όσο γνωρίζω, όχι, ο τρόπος τοποθέτησης και τα λόγια της τόσο ξεκάθαρα. Με το θέμα του Βαγγέλη του Περί, επειδή έχω πει και εγώ χιουμοριστικά σε μια συνέντευξη που με ρώτησαν, λέω νομίζω ότι είναι ερωτευμένος πλέον ο Βαγγέλης Περί κρυφά με την Ιωάννα, γιατί είναι το αγαπημένο του θέμα συζήτηση.
συζήτηση και κριτική από τον Γιώργο. Και του Γιώργου Λιάγκα. Ναι, αλλά τώρα δεν νομίζω πάντως ότι είναι θέμα NLP. Είναι θέμα τη απόσταση που παίρνει από τα πράγματα. Γιατί δύο χρόνια αποχή σε κάνουν να τα δει εντελώς διαφορετικά. Και όταν αποφασίζει να επιστρέψει, θέτει πια και τον εαυτό σου σε άλλη βάση και τον τρόπο που σε βλέπουν οι απέναντι.